3 Νοεμβρίου στο Lab Athenas πραγματοποιήθηκε το Big Halloween Party εκ μέρους των Attack Play Production και Trap Escape Rooms. Ένα μεγάλο Halloween Party με πολλή μουσική, χορευτικό show, karaoke, escape room, mind games, bazaar, cosplay parade, maids, πληρώσουμε πολλά δώρα και φυσικά cosplays. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος βρέθηκε εκεί εκ μέρους του cosplay SCR και μας μεταφέρει όλα όσα είδε. Λοιπόν, και τώρα ξεκινάει το parade. Θα ξεκινήσουμε με τον μυστήριο εδώ πέρα, Ghost Face. Το λέω σωστά? Ωραία. Λοιπόν, να έρθει η σκηνή. Τι έχετε να μας πείτε? Δεν μιλάει. Ωπα, θέλω να με σκοτώσει τώρα. Λοιπόν, ο Ghost Face από το Scary Movie. Μάλλον εγώ θα είμαι, με γλυκό κοιτάει. Θέλει να μου πάρει την τελευταία πνοή. Αμάν. Με γυροπαίνει, κοιτάξτε να δείτε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έχουμε μία βαμπύρ εδώ πέρα, με βρυγόλακα. Κολαστικό. Λοιπόν, τι έχεις να μας πεις? Τι σας άρεσε περισσότερο, το αίμα μας ή το πάρτι? Πρέπει να περισσότερο κόσμο, αλλά εντάξει. Δεν έφτασε το αίμα, μάλλον. Πίνετε πολύ, βλέπω. Κάτι άλλο, τι έχεις να μας πεις για τις ολές σου, μιας και σκύβει κόλλακας? Είσαι διψασμένη για αίμα, σε βλέπω εδώ πέρα. Έχεις πασαλευτεί και μες το αίμα. Με τα μούτρα έπεσες. Τώρα ξύπνησα. Ναι, τέτοια ώρα ξυπνάνε και οι κόλλακες. Έχω μια πορεία. Όταν ξυπνάτε στο αίμα, βάζετε και καφέ. Και πώς ξυπνάτε? Εγώ για να ξυπνήσω θέλω ένα διπλό φρέτο. Άμα είναι δεν θα πίναμε καφέινη, θα πίναμε μαρτίνι. Έμα, πες τα, πες τα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Εδώ πέρα, έλα, έλα λίγο, μην τρέπεσαι, έλα λίγο, τι έχουμε εδώ πέρα? Απλά ένα σκελετός. Α, η βασίλισσα των σκελετών. Λοιπόν, έχουμε μία βασίλισσα των σκελετών. Οι σκελετοί δεν ξέρουν λίγο τα χτυπούν το μαπίλ. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τζοκερίνα. Χάρη που είναι να φανταστώ. Μισό λεπτό να μας πεις να σας ακούσει και πόσο. Είναι μια ανάμειξη Halloween και Pennywise.
Ωραία. Wow. Φοβερό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έχουμε καθόλου το τιμημόμενο κομμάτι του Κάρεν. Το έχουμε. Μπορούμε να... Ε? Αυτό. Έλα. Έχουμε τον Κάρεν, λοιπόν. Από πίσω background έχουμε και το κομμάτι του. Ένα χειροκρότημα για τον Κάρεν. Δεν άκουε. Έτσι, δεν έχουμε πάρει. Τέλειωτα. Λοιπόν, τι έχεις να μας πεις. Λοιπόν, έχουμε ένα κοινικό βρικολάκο και ένα βρικόλακα. Έχουμε ένα βρικόλακα. Έχουμε ένα βρικόλακα. Ας έρθει, ο βρικόλακας να είναι εδώ πέρα. Έχουμε μάρκι. Κυνηγός να κάνει βρικολάκων. Δύο βρικόλακες, ένας κυνηγός. Ακούω. Τρεις βρικόλακες και ένας κυνηγός. Μάλλον δεν το βλέπω καλά. Υπερδεύουμε βρικόλακες. Λοιπόν, έχουμε δύο βρικόλακες εδώ πέρα που θέλω να μου πούνε... λίγα λεγάκια. Δεν ξέρω, το τελευταίο πρέπει να θυμάμαι. Τώρα ξεκινήσα έξω από εδώ το κτίριο για να ξεκινήσω τον Μάρτι και δεν ξέρω γιατί ξεκινήσω. Είμαστε το 2018, πάμε το 19, σε λίγο καιρό, σε κανένα δύο μήνες. Μάλιστα, είμαι ένα 200 χρόνια. Λοιπόν, έτσι. Ξαφνικά ήμουνα σε μια σπηλιά, με πήρε ο ύπνος και όταν ξυπνήσα είχα να χρονιάσει. Τέλειος. Μάλλον νομίζω ότι με έφαγαν οι αράχνες. Μπορεί πολύ να καθαράχνει. Yeah. Wow. Λοιπόν. Κανένας άλλος. Βλέπω εδώ πέρα να δω λοιπόν μισό λεπτάκι. Να δω αν κάνει και το μικρόφωνο. Γιατί έχω και τρεις κοπέλες εδώ πέρα που θέλω να πω λίγα λογάκια για την ζωή τους. Λοιπόν, καλησπέρα. Γεια. Τι είναι αυτό. Αποχημένουν εξ το πρώτη. Είναι βασικά αποχημένες. Μου θυμίζει βασικά το σπιτζάν, πώς λέγεται. Κάπως έτσι, ένα καινούργιο άνιμε με κοπέλες που τραγουδάνε metal και είναι ζόμπι. Όχι. Α, καλά σχέση. Είναι πλαστική. Πώς το πάμε. Ζόμπι λάκα. Λοιπόν, εδώ πέρα τι έχουμε. Εγώ είμαι Spiritboard. Τι είσαι. Spiritboard, είναι και το κοινό με τα πέρα. Wizard δηλαδή. Ναι. Μπορώ να κάνω καμιά επικάλυση. Παρακαλώ. Βγάλε το. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, ποιον θέλετε να καλέσουμε από το stage, να κάνουμε μια επικάλυση. Έχουμε κυνηγό, έχουμε βαμπύρ, έχουμε ghost face. Λοιπόν... Έχει το δαίμονα. Α, έχουμε και ένα δαίμονα DJ. Λοιπόν... Και έχουμε και μια κοπέλα εδώ πέρα που έχει ντυθεί. Γκογκό από το Kill Bill. Λοιπόν... Και ξεκινάμε λοιπόν την ψηφοφορία των ατόμων που είναι στο stage. Ποιοι τυχεροί θα πάρουν από ένα δωράκι. Τρία δωράκια σε τρεις τυχερούς. Θα περνάω από τον καθένα και θα μου λέει τη στολή που του αρέσει. Από τις στολές που είναι στο stage. Θα παρακαλέσω τους διαγωνιζόμενους να είναι στο stage. Λοιπόν, ποια στολή πιστεύετε ότι είναι η καλύτερη. Ο Κάρεν. Ένα Κάρεν. Δύο Κάρεν. Εδώ η κοπέλα εκεί. Α, τρία κοπέλα. Ποια κοπέλα, έχουμε πολλές κοπέλες. Ωραία. Με το μαύρο. Τι έχουμε με μαύρα, τρία. Κάτι δύο. Δύο με καπελάκι. Με αράχνη καπελάκι. Λοιπόν. Έχουμε. Έχουμε. Τρία.
Ένα-δύο. Κάτι για το χάνω. Να πάω λίγο πιο πίσω. Λοιπόν, έχουμε δύο Γκάρεν, ένα Αρία Βαμπάε. Λοιπόν, πάμε προς τα πίσω. Λοιπόν, για πιστεύετε να λέμε πιο καλή ιστορία. Όχι! Γκάρεν. 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 Άρια. Έχω το κουμπέιτε εδώ. Τέσσερα Γκάρεν, δύο Άρια. Για πείτε μας. Άρια. Τέσσερα, τρία, debate. Άρια. Wow. Τέσσερα, τέσσερα. Τρομερό debate. Γκάρεν. Πέντε, τέσσερα, τέσσερα. Λοιπόν, πάμε. Το Scream. Και ο Scream. Wow. Έχουμε πέντε Γκάρεν, τέσσερα Άρια. Και ένα... Αντίστροφα τα είπες. Τέσσερα κάνει πέντε άρια. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, τέσσερα κάνει πέντε άρια. Παπάρι. Τέσσερα κάνει πέντε άρια. Παπάρι. Και ένα κορυφαίς. Είναι τρομερό το κουμπέι. Είναι φοβερό το κουμπέι. Έχουμε δύο κορυφαίες το λες. Δύο δυνατούς παίχτες. Πάμε. Καλά, μιλάμε εντάξει. Άρια, έχεις δύο συν, έχεις δύο συν. Πάμε δυνατά. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Θα πρωτοτυπήσω και θα πω Άρια κι εγώ. Wow. Πάμε. Άρια. Νομίζω ότι έχει πανίω μην την πεις. Λοιπόν, έχουμε τους τρεις νικητές μας. Έχουμε Γκάρεν, Άρια και Ghostface. Η πρώτη είναι η Άρια Βαμπάι, δεύτερος ο Γκάρεν και τρίτος ο Ghostface. Ο λαός ψήφισε. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Η πρώτη μας νικητρία του Ικμένου Μαναστής για αυτό το τρομερό debate που έγινε μεταξύ κυνηγού και βαμπύρ. Είχαμε μία μάχη εδώ, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Είχαμε ένα κυνηγό βαμπύρ και ένα βαμπύρ. Και κέρδισε το βαμπύρ. Ήτα μιλάμε, τρομερή ήτα, δύο και τέσσερα. Μετά το έχασα λίγο. Κάτι είχε με το δαιμονικό σπαθί, κάτι δεν επικοινωνούσε καλά ο δαιμόνιο μας. Δεν συνεργαζόταν. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Ghostface. Λοιπόν, έπρεπε να πάρει το τρίτο δωρεάν γιατί ήταν πέθαινα. Ευχαριστώ πολύ κάποιους μούσους στη ζωή. Δεν ξέρω αν το κατάλαβε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τα παιδιά. Συνεχίζουμε με μουσική, ο δεδομένος μας θα μας διασκεδάσει στους ρυθμούς του Λάνι με την Hip-Hop και έρχεται σε λίγα λεπτά και το τελευταίο μέρος της κλήρωσης. Λοιπόν, θα θέλω. Ξεκινάμε λοιπόν την κλήρωση. Εδώ. Ωραία, λοιπόν, για να δούμε. Ο αριθμός 41 μόλις κέρδισε μία τσαντούλα από την ΚΕΜ. Συγχαρητήρια και με νιάτσα.